Βρισκόμαστε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της K-Call Temporary Gallery, Νικόλα Μαυροκλή, και θα μας πει τι μας ετοιμάζει για φέτος το καλοκαίρι. Ετοιμάζουμε μία νέα έκθεση, είναι η ένατη καλοκαιρινή μας έκθεση στην Αγία Παρασκευή, με τίτλο Summer Bouquet. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας στην οποία συμμετέχουν 6 νέοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από το Λισβόρι της Λέσβου και από το εξωτερικό. Έχουμε καλλιτέχνες από την Τουρκία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Βραζιλία, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τι θεματική έχει αυτή η έκθεση? Η έκθεση, κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα sequel της περσινής μας έκθεσης που είχε να κάνει με το μύθο της πίτριάς μας της Απφούς. Επομένως, μιλάμε για queer ποιήση. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε αυτή την έρευνα του πώς δηλαδή συσχετίζεται η queer ποιήση με τη φωτογραφία. Τι είναι η queer ποιήση? Διαλέξαμε έναν ποιητή, τον Andrew Macmillan, ο οποίος έχει γράψει ένα ποίημα που λέγεται «Ένα δώρο». Το δώρο μιλά για τις ανθρώπινες σχέσεις, για την επαφή, για αυτό που μας λείπει νομίζω την τελευταία αυτή περίοδο, την πολύ δύσκολη μετά τον κορονοϊό, την έλλειψη της ανθρώπινης επαφής. Επομένως καλέσαμε 6 φωτογράφους να διαβάσουν αυτό το ποίημα και να μας δώσουν την ερμηνεία του πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία. Ποιοι καλλιτέχνες παίρνουν μέρος στην έκθεση? Συμμετέχουν 6 καλλιτέχνες, είναι το στούντιο Προκοπίου από την Ελλάδα, είναι ο Άλφρεντ Αγκοστινέλη, ένας Ιταλός φωτογράφος, ο Ρομπέν Πλους από τη Γαλλία, ο Αλεξάνδερ Φουρκολίν από τη Βραζιλία και ο Ιαν Λεβαντόφσκι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον συμμετέχει και το καλλιτεχνικό ντουο Μπέρα Μπερκό που είναι από την Τουρκία. Πότε θα γίνουν τα εγγένεια της έκθεσης? Η έκθεση ξεκινά στις 25 του Ιούνιου, ημέρα Σάββατο, όπου θα γίνει και ένα DJ set από το δικό μας το Μυτιλινιό, τον Μιχάλη το Μεϊμάρογλου, και η έκθεση θα διαρκέσει έως το τέλος του Αυγούστου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω ακόμα ότι είμαι πολύ χαρούμενος που η K-Call Temporary Gallery συνεργάζεται με το Athens Photo Festival, το μεγαλύτερο διεθνές γεγονός για τη φωτογραφία στην Ελλάδα. Πραγματοποιείται στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα και για πρώτη φορά εντάσσουν στο πρόγραμμά τους μια εκδήλωση που γίνεται εκτός της πρωτεύουσας. Η έκθεσή μας επομένως, η Summer Bouquet, αποτελεί μέρος του παράλληλου προγράμματος του φεστιβάλ. Το διάστημα προηγήθηκε, ξέρουμε ότι είχατε επαφές με το εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Μασσαλία. Τι κάνατε εκεί? Πολύ σωστά. Η K-Call Temporary Gallery, παρόλο που είναι γνωστή κυρίως για τις καλοκαιρινές της δράσεις, τα τελευταία 2 χρόνια έχει καλλιτεχνικό προγραμματισμό καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι, με το τέλος της έκθεσής μας, το Radium Palace, τον Απρίλιο δηλαδή, πήγαμε στη Μασσαλία, όπου είχαμε προσκληθεί από την Σχολή Καλών Τεχνών της Μασσαλίας για να δημιουργήσουμε μαζί ένα δίκτυο. Ένα δίκτυο μεσογειακό που ονομάζεται Miramar. Τα μέλη της είναι οι Σχολές Καλών Τεχνών του Γαλλικού Νότου και διάφοροι πολιτιστικοί φορείς από όλη τη Μεσόγειο. Η K-Call Temporary Gallery είναι ο Έλληνας εκπρόσωπος του δικτύου, που στόχο έχει να ενισχύσει τη δύναμη των νέων καλλιτεχνών, ώστε να κινούνται στη Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και να δημιουργούν. Στο πλαίσιο αυτού του δικτύου Miramar, θα διοργανώσουμε αυτό το Σεπτέμβρη ένα residency, ένα δηλαδή πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών, όπου θα βρεθεί μια Γαλλίδα νέα καλλιτέχνης από τη Μασσαλία στην Αγία Παρασκευή, με σκοπό να εμπνευστεί από το τοπίο και τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού μας και να δημιουργήσει νέα έργα τα οποία θα παρουσιαστούν στο τέλος του Σεπτέμβρη. Μετά από τόσο χρονικό διάστημα που δουλεύει στην καλερί στην Αγία Παρασκευή, πόσο εύκολο είναι να φέρεις κάτι ξεχωριστό στο κέντρο του νησιού, γεγονός που έχει συζητηθεί πάρα πολύ? Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το κοινό της Λέσβου έχει πραγματικά αγκαλιάσει πολύ ένθερμα αυτή την πρωτοβουλία. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι τόσο δύσκολο τελικά αυτό. Ήταν σίγουρα μια ιδιαίτερη επιλογή αυτή που έκανα. Έχουν περάσει 9 χρόνια και αυτό νομίζω είναι ένα τεκμήριο, έτσι είναι μια απόδειξη της αγάπης του κοινού και της στήριξης προς αυτό που κάνουμε. Και εις άλλα. Πρόσφατα, στην Παγκόσμια ημέρα μουσείων, παραβρέθηκες και ως εκπρόσωπος της γκαλερί. Αυτό ερμηνεύεται ως πάντρεμα με το δίκτυο των μουσείων της Λέσβου. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο κύριος Ζούρος και ο κύριος Τριανταφυλλίδης με κάλεσαν να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση. Παρόλο που η K-Call Temporary Gallery δεν αποτελεί ένα
πιστοποιημένο μουσείο στην πραγματικότητα. Είναι ένας μουσιακός χώρος με συλλογή και χώρους αντίστοιχους. Ωστόσο, θα θέλαμε πολύ να συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία έχει μόνο κερδισμένους. Θεωρώ ότι τα δίκτυα τέτοιου τύπου έχουν μόνο κερδισμένους, τους πολιτιστικούς χώρους, τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες δηλαδή που δουλεύουν σε αυτά, αλλά και το ίδιο το κοινό. Και είμαι πάντα διαθέσιμος στο να γίνονται τέτοιες κινήσεις που στόχο έχουν να μετατρέψουν τη Λέσβο σε ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό προορισμό.